Ο πιτσιρίκος που κυκλοφορούσε στην Αθήνα με το μικρόφωνο και έκανε φάρσες για το ραδιόφωνο του 984 και του Sky αργότερα, μεγάλωσε. Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι παρουσιαστής πρώτης γραμμής, είναι ο κολλητός, ο πλακατζής, ο φίλος, μια περσόνα εξασκημένη στον τηλεθεατή που κερδίζει συνεχώς συμπάθειες. Ας ακούσουμε την ιστορία του. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Γεννήθηκα στα Ιωάννινα. Δεν λέω πότε. Μη γελάς. Είμαι σε καλή βιολογική ηλικία και είμαι ενθουσιασμένος, άρα αυτό μου κατεβάζει τα χρόνια. Είμαι σε ένα ενθουσιασμό γενικότερο αυτή την εποχή. Τώρα όμως, επειδή έχει και καλή μέρα αυτή τη στιγμή, είμαι σε πολύ καλή διάθεση. Εκμεταλλευτείτε εδώ. Έτσι είμαι. Αλλού, ξεκίνησα για αλλού και αλλού η ζωή με πήγε. Έχει συμβεί αρκετές φορές η ζωή μου. Αλλά αστυνομική το φανταζόμουν, να σου πω την αλήθεια. Είχα πέρασει αστυνομική γιατί ουσιαστικά ήθελα να περάσω στη φιλοσοφική. Πέρασα στη γυμναστική ακαδημία και στη συνέχεια κατέληξα αστυνομική. Άρα λοιπόν ήξερα ότι δεν ήταν ο πραγματικός μου στόχος. Λίγο πριν το φινάλε μπήκα στον 984 όταν ξεκίνησε το ιδιωτικό ραδιόφωνο, ουσιαστικά δημοτικό ραδιόφωνο, και ήταν η γέννηση της ιδιωτικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα, η έκρηξη, η μεγάλη. Τότε μπήκα λοιπόν και εγώ στο 984 και στη συνέχεια κατάλαβα ότι θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο, Sky 100,4 και στη συνέχεια τηλεόραση με το Άκου να δεις στην τηλεόραση του Sky. Ιδιαίτερο άγχος δεν είχα την πρώτη φορά που βγήκα στη τηλεόραση, γιατί ουσιαστικά μετέφερα το ραδιοφωνικό «Τι βρέξεις κατεβάσει» στο τηλεοπτικό «Άκου να δεις». Και η πρώτη μου τηλεοπτική εκπομπή, τώρα το θυμάμαι, ήταν η δεύτερη, ήταν για τις εκλογές, ήταν οι εκλογές του 93, κάτι τέτοιο τότε, αλλά η πρώτη ήταν για τις ακαθαρσίες από... είχε πατήσει ένας κύριος στον δρόμο και είχε κάνει μια διαμαρτυρία στο Sky, γιατί έπεσε, χτύπησε και έπεσε να βρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου στην οδό Ραγκαβή, θυμάμαι. Και από εκεί είχαμε ξεκινήσει ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή για το πού βρίσκεται αυτός ο σκύλος και είχε πάρα πολύ γέλιο. Αν έκανα καλά που έκανα το πρωινό. Κοίτα, καταρχήν ήταν μια εμπειρία. Όλα τα πράγματα έχουν πολλές, πώς το λένε, αναγνώσεις, πολλές πλευρές να τα δεις. Η μια πλευρά του ήταν ότι ήταν μια σύνθετη εμπειρία πάνω στο ζωντανό. Άρα λοιπόν αυτό είναι σίγουρα σύν. Έμαθα πώς να συντονίζομαι με άλλους ανθρώπους, πώς να ισορροπώ σε καταστάσεις. Πραγματικό σχολείο. Απ' την άλλη, δεν ήταν και το καλύτερό μου, με την έννοια ότι όταν κάνεις κάτι στην τηλεόραση και δεν γίνεται με την ομάδα, με τις συνθήκες που θες, πολλές φορές δεν σου βγαίνουν καλά τα πράγματα. Όχι ότι έκανα πρόβλημα με τα παιδιά ή είχα, αλλά ξέρεις, πρέπει να είσαι σε μια κοινή πλεύση που βλέπεις τα πράγματα. Υπήρχαν πολύ καλές στιγμές, υπήρχαν και στιγμές λίγο αμήχανες. Αυτό νομίζω. Είχα μια άνεση, δηλαδή δεν κι εγώ ήμουν άμεσα να βρω δουλειά. Γιατί ερχόμουν από μια καλή περίοδο, θα έλεγα, της τηλεόρασης. Βέβαια, μετά άλλαξαν τελείως τα πράγματα. Τώρα είναι μεταπυρηνική εποχή, δεν είναι καμία σχέση με το τότε. Και βεβαίως δεν κάνουμε τηλεόραση τώρα μόνο για ψυχαγωγία, διασκέδαση, για να περνάει η ώρα μας, αλλά και για επιβίωση. Ναι, όντως έζησα την εποχή της χρυσής τηλεόρασης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήμουν από τους πιο ψηλά αμοιβόμενους. Πλησίασα, έφτασα την εποχή του Ντίλ και του Σούπερ Ντίλ σε καλά επίπεδα, αλλά σταμάτησε αυτό ξαφνικά. Χτύπησε μια μέρα το τηλέφωνο, όπως το λες ακριβώς, έτσι προέκυψε το θέατρο Παύλα Μουσείο. Ήταν η Φρόσο Λίτρα. Μου λέει, έχω μια ιδέα, θες να κάνεις τον Ηρακλή Πουαρό σε μια παράσταση που θα ανεβάσω στο Μουσείο Αυτοκινήτων. Μάλλον μου είπε πρώτα, θες να κάνεις τον Ηρακλή Πουαρό. Λέω, μήπως κάνω καλύτερα τον Sherlock Holmes που βλέπω τώρα στο BBC στη σειρά και είναι φοβερός. Μου λέει, όχι, το εννοώ, και μάλιστα το δεύτερο χτύπημα ήταν ότι δεν θα το έκανε σε θέατρο αλλά σε μουσείο, στο Μουσείο Αυτοκινήτων. Όταν κατάλαβα ότι σοβαρολογούσε, σκέφτηκα λιγάκι και είπα αμέσως στο ναι, γιατί ήμουν σε μια περίοδο που δεν έκανα και τίποτε. Οπότε λέω, ευκαιρία είναι να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
είναι εποχή για καινούργια πράγματα, για αλλαγές. Και ήμουν έτοιμος να δοκιμάσω. Πώς γνωριστήκαμε με τη Σοφία? Το έχω πει αρκετές φορές, κυρίως σε φίλους, γιατί όταν βρισκόμαστε έτσι σε διάφορες παρέες, κάποιοι το έχουν ακούσει, μας ρωτάνε, το ξαναλέμε. Λυκαβητός. Συναυλία, αφιέρωμα στην Κούβα. Γνωριζόμαστε, της μιλάω, αρχίζει η γνωριμία μας, δίνουμε ραντεβού στον Μπακάκο στην Ομόνοια, όπως η παλιά ελληνική ταινία. Κάτι μου τυχαίνει, πηγαίνω κάπου αλλού, δεν πηγαίνω εγώ, δεν έχω τηλεφωνό της, στέλνω ένα φίλο μου. Πηγαίνει, της δίνει το τηλεφωνό μου, ζητάει συγγνώμη που δεν πήγα. Μετά από μια εβδομάδα χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η Σοφία. Και από εκεί πέρα αρχίζουμε τις βόλτες και δεν σταματάμε ακόμα. Είμαστε ακόμα μαζί. Ένα ζευγάρι παντρεμένο πρέπει να προσέχει τις λακκούβες στον δρόμο, έτσι. Ένα πάντα θέλει προσοχή, γιατί έχει ελάστικα και είναι πανάκριβα πια. Πρέπει να προσέχει την καθημερινότητα, τη φθορά της καθημερινότητας που δεν την αποφεύγει, αλλά να μην βυθίζεται σε αυτή τη μονοτονία και να δίνει χώρο στον άλλον, να αναπνέει και να μην πανικοβάλλεται. Χώρο, αναπνοή, οξυγόνο, αυτά τα πράγματα, εκπλήξεις, και από εκεί πέρα τα πράγματα βρίσκουν ξανά το δρόμο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα ζευγάρι μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μην έχει, να είναι πάντα up, να είναι πάντα καλά. Νομίζω αυτό συνέβη και σε εμάς. Περνάμε μια πολύ ωραία περίοδο τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρεις, πολλές φορές τα ζευγάρια που είναι καιρό μαζί μπερδεύονται και νομίζουν ότι είναι η ιδιοκτησία τους. Ο ένας έχει τον άλλον δικό του και χειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του, τον τρόπο που συμπεριφέρεται, τον τρόπο που ντύνεται, που κινείται, ότι τα πάντα είναι κοινά. Όχι, μπορεί να περάσει πολύ ωραία με τον άλλον, αλλά ο καθένας να έχει το χαρακτήρα του, να έχει τον τρόπο σκέψης του. Αυτό εννοώ. Αν αυτό γίνει κατανοητό και υπάρχει και χημεία φυσικά μεταξύ δύο ανθρώπων, τότε νομίζω ότι μπορούν να βρουν λύση. Είναι από τα καλύτερά μου. Ως μπαμπάς, νομίζω η ιδιότητα του μπαμπά για μένα της δίνω το μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, μπορεί να πεις στη δουλειά μου ότι κάτι δεν κάνω καλά, ότι έχω κάνει λάθος πράγματα. Χίλια δύο μπορείς να μου καταλογίσεις. Αλλά σε αυτό το τομέα προσπαθώ για το καλύτερο πάντα. Και σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φάσεις των παιδιών είμαι πάντα κοντά, πάντα δίπλα, και εγώ και η Σοφία συνεργαζόμαστε. Είμαστε μια τετράδα, νομίζω, που συντονίζεται με πολύ ωραίο τρόπο. Όσο για να λειτουργώ στο τώρα, ότι δεν βάζω μεγάλους στόχους, παρόλα αυτά και ανησυχία έχω και άγχος έχω και τα βράδια ξυπνάω. Όλα υπάρχουν αυτά, όπως υπάρχουν στον περισσότερο κόσμο. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας σε πάρα πολλά. Έχουν αλλάξει τελείως οι εποχές και τώρα δεν κουμαντάρω μόνο τον εαυτό μου. Ξέρεις, αν ήμουν μόνος μου δεν θα με νοιάζει ιδιαίτερα. Βαριέσαι, θα επιβιώσουμε. Το καλό είναι ότι είμαι σε ένα πολύ ωραίο οικογενειακό περιβάλλον που κατανοεί ένας τον άλλον πραγματικά και με τα παιδιά συζητάμε τα πάντα. Και αυτό μου δίνει πάρα πολύ θάρρος και πολύ δύναμη. Όμως ανησυχώ, έχω άγχος, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως, ναι.